Από το Μάιο του 19, παρακαλώ, το νοσοκομείο είναι έτοιμο. Έτοιμο. Όλα είναι έτοιμο. Και υπερεξοπλισμένο. Υπερεξοπλισμένο, αλλά το μόνο που δεν έχει. Δεν έχει. Γιατρούς. Βασικό. Γιατρούς και νοσηλευτές. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής, τον κύριο Γιάννη 41. Καλή σας ημέρα. Να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Το είπατε και εσείς στον πρόλογό σας ότι πήγαμε από το παλιό στο καινούριο νοσοκομείο χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητες προσλήψεις όχι μόνο σε ιατρικό προσωπικό, συνολικά σε προσωπικό του νοσοκομείου και σε νοσηλευτικό και σε διοικητικό προσωπικό. Πήγαμε εντελώς ανέτοιμα. Συγγνώμη κύριε Σαραντάνε, στο παλιό νοσοκομείο δεν είχατε γιατρούς? Όχι, υπήρχαν έλλειψεις και στο παλιό νοσοκομείο, απλώς το παλιό νοσοκομείο ήταν πιο μικρό σε μέγεθος και κάποια κενά δεν φαινόταν τόσο έντονα στο καινούριο. Δηλαδή, όταν λέμε ελλείψεις, τι εννοούμε τώρα, πόσους γιατρούς χρειάζεστε και πόσους έχετε? Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 30-32 γιατρούς. Με το παλιό οργανισμό του νοσοκομείου χρειαζόμαστε 45. Με το καινούριο οργανισμό του νοσοκομείου πρέπει να γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα. Κύριε 41, δηλαδή έχετε εντατική, έχετε μεθ. Λειτουργεί? Όχι, είναι κλειστή. Μάλιστα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι με τον υπάρχοντα οργανισμό του 12 δεν προβλέπονται καν θέσεις γιατρών για μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή πρέπει άμεσα να αλλάξει ο οργανισμός, προκειμένου να προβλέπονται θέσεις γιατρών για μεθ, προκειμένου να προκυριστούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ θα είναι κλειστή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόσο κόσμο εξυπηρετεί το νοσοκομείο σας? Ο μόνιμος πληθυσμός, γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο τη Λευκάδα, εξυπηρετεί και την απέναντι περιοχή της Λακαρνανίας στο Ξηρόμερο, είναι γύρω στους 50-60.000. Το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική. Έχει πολύ κόσμο. Μα όσο και να εξυπηρετείτε, να σας πω κάτι. Όσο και να εξυπηρετεί, δεν μπορεί να υπάρχει ένα νοσοκομείο και να μην έχει γιατρούς μέσα. Δηλαδή, άμα θέλεις να γεννήσεις, δεν έχει γιατρό? Εγώ έχω ένα άλλο πρόβλημα το τελευταίο δίμηνο. Έχουμε γυναικολόγο, αλλά πάρα πολύ το κετί, όπως και πάρα πολλά χειρουργία έχουν ανασταθεί, λόγω έλλειψης από φυσιολόγο. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω, κύριε 41, ελπίζουμε να βρείτε μια άκρη. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα σε όλα τα νοσοκομεία. Απλώς εμείς το δείχνουμε, γιατί η Λευκάδα δεν γίνεται να υπάρχει ένα καινούργιο νοσοκομείο. Κάνουμε τόσο αγώνα, πληρώνουμε τόσα λεφτά και στο τέλος δεν μπορούμε να προσλάβουμε τους γιατρούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.